Βλέπουμε εκδηλώσεις. Χθες είχαμε το άναμα του δέντρου. Ναι, χθες ήταν μια εκδήλωση για το άναμα του δέντρου, με πολλά παιχνίδια για τα παιδιά. Άλλωστε βραβεύουμε τις ζωγραφίες των παιδιών όπως κάθε χρόνο και αυτές κάνουμε αρχιετήριες κάρτες και αφίσες για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Είχαμε όμως και μια διαφορετική αίσθηση χθες, γιατί μαζί με τα δικά μας παιδιά είναι και τα προσφυγόπουλα που φιλοξενούμε στην πόλη και όλοι μαζί ανάψουμε το δέντρο των Χριστουγέννων. Κάτι ανάλογο, είχαμε μια συνομιλία πριν με τον κύριο Νίκα, ο οποίος είναι και φωτογράφος και είχε αποτυπώσει τις συνθήκες αυτές διαβίωσης των προσφύγων στην Ριτσόνα. Οι φωτογραφίες δυστυχώς μας θυμίζουν την εποχή του 50. Εσείς επιλέξετε έναν άλλο τρόπο να φιλοξενήσετε τους πρόσφυγες σε σπίτια να έχουν συνθήκες του 21ου αιώνα. Πέστε μας δύο λόγια για την καινούργια εγκατάσταση κάποιων οικογενειών που ήρθαν τώρα. Ναι. Ξέρετε, είχε γίνει πολλή συζήτηση στη Λιβαδιά για το πώς θα φιλοξενήσουμε τους πρόσφυγες. Άλλοι μας επέκριναν πάρα πολύ μήνες τώρα. Ξέρετε, μια συζήτηση που ήσασταν και εσείς ενήμεροι. Λάβαμε εξώδικα, λάβαμε απειλές. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι παρήλθαν όλα αυτά να επιστρεφθεί. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι φιλοξενούμε ήδη 8 οικογένειες προσφύγων, γιατί 5 ήρθαν εχθές, 27 άτομα. 5 οικογένειες, σκεφτείτε, 27 άτομα, άρα πολλά μικρά παιδιά, πάρα πολλά μικρά παιδιά. Οι οικογένειες αυτές λοιπόν ζουν σε συνθήκες όπως και εμείς, σε διαμερίσματα με τις βασικές παροχές. Και το πιο συγκινητικό ήταν, κύριε Πέπα, ότι ήδη οι τρεις οικογένειες που είχαν φτάσει στη Λιβαδιά πριν μία εβδομάδα ήταν εκεί να υποδεχτούν τους νέους πρόσφυγες. Και για μας ήταν μια έκπληξη ότι είπαν τα καλύτερα για τη φιλοξενία, είπαν οι ίδιοι, γιατί αυτό είναι και πιο πιστευτό από το να το λέμε εμείς σε ανθρώπους που έρχονται πολύ ταλαιπωρημένοι από διάφορα κάμπ. Οι ίδιοι λοιπόν έλεγαν ότι είναι χαρούμενοι, αισθάνονται ασφαλείς, είναι ξεκούραστοι και μας ευχαριστούσαν για τις συνθήκες και την υποδοχή που τους κάναμε. Έτσι θα συνεχίσουμε. Έχουμε μια σύμβαση με τον ΟΗΕ. Θέλω να πω, γιατί πολλά ακούγονται, ότι αυτά τα χρήματα δεν προκύπτουν από το δικό μας προϋπολογισμό ή δεν τα αφαιρούμε εμείς από τις δομές, τις κοινωνικές μας δομές για την υποστήριξη των δικών μας ευάλωτων ομάδων. Αυτά είναι χρήματα που δεν θα έρχονταν ποτέ στο Ταμείο του Δήμου. Είναι χρήματα λοιπόν του ΟΗΕ για τα θύματα πολέμου, για την προστασία των προσφύγων. Άρα λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που δεν τα πληρώνει ο Δήμος, δεν τα πληρώνει το κράτος, το ελληνικό. Η χρηματοδότηση είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με αυτά προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι, καλύτερη για όσο καιρό μείνουν στη χώρα μας και στην πόλη μας. Και δεν νομίζω το ποσό πρέπει να είναι για να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου ευκατοφρόνητο το ποσό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, που άλλοι δεν έχουν να πληρώσουν το έμφυα, γιατί τα χρήματα αυτά θα πέσουν και σε σίτηση και σε όλα τα υπόλοιπα τα ένδυση. Υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξοδέψουν για τη διατροφή τους, καταναλώνουν, πληρώνουμε ενοίκια, 21 άνθρωποι βρήκαν δουλειά, νέοι άνθρωποι με πάρα πολλά προσόντα και στην ανεργία και δουλεύουν στην ομάδα υποδοχής, σε διάφορα πόστα, από κοινωνικούς λειτουργούς μέχρι επιστάτες και συνοδούς, μέχρι ομάδα διοίκησης. Όλα αυτά είναι θετικά για την τοπική κοινωνία, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πάρουν και ένα επίδομα από τον ΟΗΕ για την υπόδηση και την ένδυσή τους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πέσουν στην τοπική αγορά. Αυτή είναι η οικονομική ανάλυση των πραγμάτων, ότι πράγματι σε 2 μήνες στη Λιβαδιά περίπου 350.000 ευρώ θα διατεθούν σε διάφορους τομείς και το πρόγραμμα, η συνέχιση του προγράμματος το 2017 θα επιφέρει ένα όφελος στην τοπική κοινωνία που θα είναι ανάμεσα στα 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομική κρίση που διανύουμε και τις δυσκολίες της ζωής μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βοήθημα και νομίζω ότι η τοπική κοινωνία το έχει αντιληφθεί πια.
Εντάξει, αυτό ξαναλέω είναι η οικονομική ανάλυση των πραγμάτων, διότι για μας κορυφαία παραμένει και η ανθρωπιστική πλευρά της αλληλεγγύης και της υποδοχής αυτών των ανθρώπων που έχουν πραγματικά, που έχουν διωχθεί από τον τόπο τους. Και γι' αυτό στο καλωσόρισμά μου λέω πάντα ότι ο Δήμος καταδικάζει τις αιτίες των πολέμων που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους αυτούς να παρατάνε τον τόπο τους, τις περιουσίες τους, τους συγγενείς και να βρίσκονται, αν επιβιώσουν, σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει, βέβαια, δεν είναι στο Δήμο Λιβαδιάς, είναι στο Δήμο Σχηματαρίου, Ινοφύτων. Βλέπουμε πολλούς πολίτες να χάνουν το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Τους δύσκολους αυτούς καιρούς, τον 21ο αιώνα, να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι. Εσείς έχετε ανάλογα περιστατικά στο Δήμο Λιβαδιών? Και αν έχετε, πώς τα αντιμετωπίζετε? Είναι λιγότερα τα φαινόμενα. Βεβαίως ο Δήμος έχει παρεμβεί για να βοηθήσει, να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άμεσος τρόπος χρηματοδότησης από την πλευρά του Δήμου. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει πιλωτικά στην Αττική και νομίζω ότι θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. Προς το παρόν, αυτό που κάνουμε είναι να παρεμβαίνουμε και με την συνδρομή μας, όχι όμως ως Δήμος, επαναλαμβάνω, να μπορούμε να κάνουμε έναν διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Πάντως δεν έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Είναι κάτω από 10 αυτά, τουλάχιστον τη χρονιά αυτή. Αυτά που αντιμετωπίσαμε ως Δημοτική Αρχή είναι στο βαθμό που σας είπα. Κύριε Δημαρχέ, έκανα μια πρόταση, γιατί έχω μιλήσει με κάποιους αυτούς ανθρώπους που ασχολούνται με την ιολική ενέργεια. Λόγω του ότι τα βουνά μας έχουν πάρα πολύ αέρα, μπορούσαν να τοποθετήσουν κάποιες ανεμογεννήτριες της τάξης των 7-8 εκατομμύριων ευρώ και να είχαμε ρεύμα για τις περιοχές. Για τρεις ανεμογεννήτριες εδώ στην περιοχή μας θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Καλλικρατικός Δήμος χωρίς να πληρώνουν μία δραχμή. Μπορείτε, σκέφτεστε να κάνετε κάτι ανάλογο ώστε να ελαφρύνετε τους πολίτες από αυτό το υπέροχο κόστος το οποίο πληρώνουμε σήμερα, όχι μόνο για το ρεύμα, για τα υπόλοιπα πράγματα? Κύριε Πέπα, με έχουν απασχολήσει πολλές φορές αυτά τα θέματα, διότι βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες χρεώσεις, βλέπουμε ότι η ΔΕΗ, γιατί ο Δήμος μας είναι από τους Δήμους που δεν οφείλει στη ΔΕΗ, γιατί υπάρχουν και Δήμοι που οφείλουν εκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα της χρέωσης και της τηλεμετρίας που εφαρμόζει η ΔΕΗ στην καταμέτρηση. Έχουμε μερικά προβλήματα, σημαντικά θα έλεγα. Θέλουμε να τα ελέγξουμε. Ακόμα σκεφτόμαστε για την αλλαγή του παρόχου. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με την ΔΕΗ. Ξέρετε ότι το αίτημα των Δήμων συνολικά της χώρας είναι να ενταχθούν οι Δήμοι στους μεγαλοκαταναλωτές, που σημαίνει να έχουν και μια έκπτωση 15%, που δεν έχει γίνει αυτό. Είπε η ΔΕΗ, αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει πραγματοποιήσει. Δεν το έχει πραγματοποιήσει και δεν έχει εντάξει το ΣΟΤΑ. Έστω τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και δεν έχουν υπόλοιπα. Αυτό είναι μια δίκαια. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα και με την πίεση της ΚΕΔΕ κεντρικά να λυθεί το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει και εμείς να αναζητήσουμε την μικρότερη χρέωση, γιατί πραγματικά είναι ενεργοβόροι πολλοί τομείς της άσκησης των δραστηριοτήτων του Δήμου. Και βεβαίως έχουμε δει και την στροφή και των επιχειρήσεών μας, ας πούμε, της ΔΕΙΑΛ, στο να εξασφαλίσει μέσω φωτοβολταϊκών κυρίως την ΑΠΕ, θα έλεγα γενικώς, την μείωση του κόστους της ενέργειας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Κυρία Δήμαρχε, άγιες μέρες τώρα. Που έχουμε αέρα, που έχουν τοποθετηθεί και ανεμογεννήτριες. Ακόμα περιμένουμε επιτέλους την διευκόλυνση, γιατί ξέρετε ότι αντισταθμιστικά οι ορεινοί δήμοι ή οι δήμοι που φιλοξενούν ανεμογεννήτριες θα πρέπει να έχουν και μία μείωση στο τιμολόγιο τους. Αυτό ακόμα δεν έχει βοηθεί. Θα έλεγα ότι συνολικά έχουμε όλοι προβλήματα με την ΔΕΗ. Κοιτάμε να μειώσουμε να κάνουμε οικονομία στους λογαριασμούς μας, στην κατανάλωση, από τα σχολεία μέχρι και τα δημόσια κτίρια συνολικά. Και βεβαίως αναζητούμε και άλλους τρόπους, είτε ΑΠΕ, είτε άλλων παρόχων, με καλύτερη τιμολόγηση.
Άγιες μέρες πλησιάζουν. Τι πρόγραμμα έχει ο Δήμος Λεβαδέων για τους πολίτες? Μεγάλο πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο. Είναι πρέπει να δώσουμε χαρά στα παιδιά και στους γονείς, γιατί συνοδεύοντας τα παιδιά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, και αυτοί χαίρονται. Ξεκινήσαμε χθες με το άνομα του δέντρου. Μέχρι τις πρώτες μέρες του 2017, του νέου έτους, έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων και προγραμμάτων που κυρίως επικεντρώνονται στα μικρά παιδιά. Θα έλεγα ότι αυτοί χαίρονται περισσότερο με όλα αυτά. Τον Άι Βασίλη, κάνουμε το πολύ πετυχημένο παιχνίδι του κρυμμένου Άι Βασίλη, που θα γίνει για τρίτη συνεχή χρονιά, όπου 600-700 παιδιά, ανάλογα για τις καιρικές συνθήκες, ξεχύρονται στους δρόμους και δίνουν μια φοβερή νότα, κύριε Πέπα. Ψάχνουν τον κρυμμένο Άι Βασίλη μέσα από γρίφους και μέσα από το να γνωρίζουν την πόλη τους και τα τοπόσημα της πόλης. Είναι ένα πολύ πετυχημένο παιχνίδι. Αλλά σε όλες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν συμβαίνουν μόνο στη Λιβαδιά, πλέον και τα χωριά μας στολίζονται, κάνουν εκδηλώσεις με τους τοπικούς συλλόγους, τα τοπικά συμβούλια και τους πολιτιστικούς φορείς, και γενικά φοράει ο Δήμος τα γιορτινά του αυτές τις μέρες. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια πριν. Εγώ, κύριε Πέπα, θα τα πούμε πολύ σύντομα πριν την Τετάρτη. Αλλά επιτρέψτε μου να το κρατήσω αυτό. Αντιλαμβάνομαι. Και έχει μια σημειολογία αυτό που σας λέω. Αρκεί να έχουμε την είδηση πρώτη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.